Πάμε να ακούσουμε και τις απόψεις. τι απόψει. Τη δήλωσε και ο, τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, ο Σάβατο Θεοδωρήδη, στο μικρόφωνο του Δημήτρη Πιλιόπουλου. Έχω δίπλα μου τον αντιπρόεδρο του ολυμπιακού, τον κύριο Σάβα Θεοδωρίδη. Άλλη μια νίκη, κύριε Σάβατο. Ναι. Πριν από ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έτσι. Εγώ δεν θα μιλήσω για διάφορα θέματα. Δεν με απασχολούν παρά μόνο ο Ολυμπιακό. Όπω και τη φυλάση του Ολυμπιακού και του πρόεδρου μα, τον ενδιαφέρει μόνο ο Ολυμπιακό. Σήμερα απέδειξε ο Ολυμπιακό το πόσο μεγάλη ομάδα είναι και δεν έχει σύγκριση με καμία άλλη ομάδα κατεβάσαμε άλλη ενδεκάδα, βάλαμε αναπληρωματικούς και δεν χρησιμοποιήσαμε κανένα παίκτη από εκείνου που παίξανε και τους είδατε έναν προς έναν στο προηγούμενο μάτς. Τι φανερώνει αυτό, παντοδυναμία, αυτάρκεια δυνάμεων, το μόνο που φωνάζουμε και λέμε από την αρχή του χρόνου είναι ότι ο Ολυμπιακό θέλει ακόμα λίγο δουλειά για να συνδεθούν. Βλέπετε, το Τουρέα ακόμα δεν είναι έτοιμο. Μια προσωπικότητα παγκόσμια που έκανε τα αδύνατα ο πρόεδρο για να τον φέρει στον Ολυμπιακό, που σκόλλει αυτού του παιχταράδε. Γιατί είδατε τι κατοχή μπάλα είχαν, 80-90% δηλαδή και τι οροποδόσφαιρο παίξανε και απείλασε. ήταν ένα μάτ, ένα γκολ θέλαμε εμεί, ύστερα από το, το βάρο που έχουμε να τραβήξουμε από εδώ και μπρο. Γιατί όπω καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακό κάθε τέσσερι μέρε παίζει ντέρμπι και τι ντέρμπι είναι. Με ξένε ομάδε, με, με, τη Μίλαν, με, με την ΝΑΕΚ, με τον Μπάου, ελληνικέ ομάδε. Ελπίζουμε ότι θα πάνε όλα καλά στον Ολυμπιακό. Θέλω του φιλάθλους μα να είναι έτσι όπω ήταν σήμερα. Να φωνάζουν την Ιαχή Ολυμπιακό, γιατί τότε που έπαιζα εγώ, ο Ολυμπιακό φωνάζανε και έτριζε το γήπεδο και τίποτα άλλο. Ούτε να δείξουμε το πόσα χρόνια μπροστά είμαστε στο ποδόσφαιρο από τις όλε, όλες τις άλλε ομάδε. Αυτό είναι το όνειρό μου, αυτό είναι το όνειρο του Προέδρου, να κερδίζει η ομάδα, να είναι αγκαλιά οι φίλαθλοι όπως είναι τώρα που πάνε οι παίκτες μόνοι τους, φιλάνε, στέλνουν φιλιά στους φιλάς οι φίλα στους παίκτες και τα λοιπά, να γίνει ένας Ολυμπιακός για μοντέλο ομάδος. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ήδη μας παραδέχονται ότι είμαστε φανταστική ομάδα. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ στους φιλέους ακόμα μία φορά και στους παίκτες μας και όλοι μαζί θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να τους βγάλουμε στους προπρόσωπους και πρώτα απ' όλα ο Ολυμπιακός μας. Ευχαριστώ πολύ.